Σε λίγο το Μπαρμπαρό μπορεί να λαμβάνει μέρο και σε ειρηνευτικέ αποστολέ εκτό από τι παράνομε εργασίε που διεξάγει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το τουρκικό Γενικό Επιτελείο εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το Μπαρμπαρό και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν λαμβάνουν μέρο στι δραστηριότητε του Πολυεθνικού Κέντρου Ναυτική Ασφάλεια και τι δράσει του τουρκικού ναυτικού με τη συμμετοχή σε διεθνεί δραστηριότητε. Στην ουσία, πρόκειται για απόφαση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, η οποία χρονολογείται από το 2010 και επικαιροποιείται. Η ομάδα εργασίας της Τουρκίας TMTG έχει ενεργοποιηθεί από το 2010 με σκοπό την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής με ναυτική παρουσία σε όλο τον κόσμο. Το Μπαρμπαρός θα συνοδεύεται από δύο φρεγάτες, μία κορβέτα και ένα πετρελαιοφόρο πλοίο. Στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα υπάρχουν πλοία επιφανεία, υποβρύχια και θαλάσσια αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντα τη Τουρκία στην περιοχή. Ακολούθω, παρουσιάζονται μια σειρά δραστηριοτήτων με συμμετοχή του πολεμικού ναυτικού τη χώρα ακόμη και κατά τη πειρατεία. Standing NATO Maritime μια φρεγάτα. Black Sea 4 μια φρεγάτα. Combined Task Force για καταπολέμηση τη πειρατεία μια φρεγάτα. Unifil μια φρεγάτα ή κορβέτα. Μαύρη Θάλασσα μια φρεγάτα, μια κορβέτα και υποβρύχιο. Active Endeavor με πλοία επιφανία και αεροσκάφη θαλάσσια περιπολία. Ανώτερη στρατιωτική πηγή, στην οποία θέσαμε υπόψη τη σχετική ανακοίνωση, ανέφερε στο Σίγμα ότι οι διεθνεί δραστηριότητε, στι οποίε συμμετέχει η Τουρκία, είτε ενατοικέ, είτε των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν προσπάθεια κάλυψη των παράνομων και επεκτατικών δραστηριοτήτων σε βάρο τη Κύπρου. Και η δράση του Μπαρμπαρό δεν έχει καμία απολύτω σχέση με διεθνεί δραστηριότητε. Αποτελεί επίδειξη δύναμη, επεκτατική δράση, κατάφορη παραβία του διεθνού δικαίου και του δικαίου τη θάλασσα. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα ενισχύει τι δυνάμει στην Κυπριακή ΑΟΣ, αναβαθμίζοντα πολύ επικίνδυνα την παράνομη παρουσία τη στην περιοχή με δύο φρεγάτε και ένα υποβρύχιο. Συγκεκριμένα, αποστέλει τι φρεγάτε Γελιμπολού και Γιαβού, οι οποίε θα συνοδεύουν τον Παρπαρό στι παράνομε εργασίε του. Την ίδια ώρα, το υποβρύχιο Μπουράκ Ρέι θα ελιμενίζεται στην Αμόχωστο και θα εκτελεί στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και προφανώ θα περνά ανάμεσα από τα ψαροκάικα, όπω έκανε πρόσφατα στο Κάβο Γκρέκο, φεύγοντα από άσκηση και κάνοντα βόλτε στην Κυπριακή ΑΟΣ.